Πάμε στην καθημερινότητα, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό είναι. Η πολιτικολογία είναι κυρίως για εμάς τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς, η αλήθεια είναι, για το εκλογές και το συνεργασίες κτλ. Ο κόσμος κοιτάζει την καθημερινότητά του και το πορτοφόλι του. Θέλω να καταλάβω, το ακούω από πολλά κυβερνητικά στελέχη το τελευταίο διάστημα, γιατί η μείωση του φόρου στα καύσιμα ευνοεί τους πλουσίους. Η αλήθεια είναι ότι, όπως και να το έχουν πει τα κυβερνητικά στελέχη, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Την ίδια ώρα που κάνετε οριζόντια μείωση στο ρεύμα, που αφορά και τους πλουσίους. Και τους πλουσίους. Ωραία. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια. Απλά. Ναι. Μπράβο. Εάν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσό να διαθέσουμε και καλώς ή κακώς δεν έχουμε απεριόριστο ποσό, γιατί δεν έχουμε απεριόριστο ποσό, διότι εκείνο το οποίο προέχει είναι να διατηρηθεί δημοσιονομικά η χώρα σε ένα υγιές επίπεδο. Μακάρι να είχαμε απεριόριστους πόρους, τους οποίους να διαθέτουμε έναντι πάντων, έτσι ώστε να απορροφώνται όλα τα επέκεινα της ακρίβειας. Δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει μαγική συνταγή, προσπαθούμε και το καλύτερο. Τώρα, ποιες είναι οι δυνατές επιλογές που έχουμε, για παράδειγμα, στη μείωση των καυσίμων? Είναι είτε να πάμε σε οριζόντιες μειώσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρακτικά θα μειωθεί οριζόντια η τιμή των καυσίμων με μείωση του φόρου που θα επιβληθεί. Σε όλους. Είτε θα πάμε σε στοχευμένες μειώσεις, οι οποίες θα είναι για εκείνους οι οποίοι είναι οι πλέον ευάλωτοι και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τη χρήση του καυσίμου αυτού. Τι σημαίνει πρακτικά το να πάμε σε αυτή τη δεύτερη λύση? Ότι σε αυτή την περίπτωση οι πιο ευάλωτοι θα έχουν ένα μεγαλύτερο μέρισμα της ενίσχυσης αυτής. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι άλλο να πας να μοιράσεις, για παράδειγμα, 10 εκατομμύρια ευρώ σε 10 εκατομμύρια πολίτες, και άλλο, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, και άλλο 10 εκατομμύρια σε 1 εκατομμύριο πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι το μέρισμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Μάλιστα. Αυτή είναι η πρώτη διάσταση. Διάσταση δεύτερη. Όταν έρχεσαι και κάνεις μια οριζόντια μείωση, ναι, αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όποιος έχει μεγαλύτερη κατανάλωση θα έχει και την μεγαλύτερη ωφέλεια. Μάλιστα. Εάν εσείς, κύριε Τσούνο, κύριε Κούτρα, κάνετε ημερησίως 100 χιλιόμετρα, ναι, θα έχετε μια μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με εκείνον που κάνει 10 χιλιόμετρα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Στα 15 λεπτά Πραγματικότητα όμως είναι ότι εκείνος ο οποίος κάνει τα 10 χιλιόμετρα μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Γι' αυτό τον λόγο εμείς λέμε το εξής απλό. Μεγαλύτερο μέρισμα στους ευάλωτους. Μεγαλύτερο μέρισμα το οποίο θα απηχεί στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Και επιπλέον, αντί να έρθουμε και να θέσουμε σε διακινδύνευση τα δημοσιονομικά, γιατί κάθε οριζόντια μείωση φόρου έχει μεγάλη επίπτωση στα δημοσιονομικά, εμείς διατηρούμε ένα σταθερό δημοσιονομικό μείγμα και ενισχύουμε εκείνους που πραγματικά. Θα το δεχόμουν αυτό που λέγατε. Αν δεν είχατε κάνει το ίδιο στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, οριζόντια θα τους μειώσετε, ή αυτό μας λέτε τουλάχιστον. Και δεύτερον, θα το δεχόμουν απολύτως ότι ισχύει αυτό, αν το συντριπτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που θεωρούνται ευάλωτοι, ένα μεγάλο κομμάτι τέλος πάντων συντριπτικό, είναι άνθρωποι οι οποίοι, το έχετε πει και εσείς και όλες οι κυβερνήσεις, ότι με κάποιο τρόπο δεν δηλώνουν αυτά που πρέπει. Αυτό ενώ είναι ότι ταυτοχρόνως ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει αυτά που πρέπει δεν έχει την ωφέλεια, γιατί φαντάζομαι θα έχει εισοδηματικό κριτήριο το καύσιμο, αν καταλαβαίνω καλά. Έτσι δεν είναι? Πάντοτε υπάρχει ένα εισοδηματικό, κριτήριο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει τη δυνατότητα να δηλώνει 10.000 ευρώ θα παίρνει αυτή την ενίσχυση. Θα παίρνει αυτή την ωφέλεια, χωρίς να την έχει ανάγκη. Ξέρετε κάτι, είναι το επιχείρημά σας προφανώς είναι απολύτως σοβαρό. Και είναι απολύτως σοβαρό γιατί, διότι στην Ελλάδα ισχύει μια συστημική ανομαλία, η οποία έχει να κάνει με την φοροαπόκρυψη και τη φοροαποφυγή. Mm-hmm. Και αυτό δυστυχώς έχει αντανακλαστικές συνέπειες σε οποιαδήποτε δημόσια πολιτική. Το ίδιο αυτό που αναφέρεται ισχύει, για παράδειγμα, και στις περιπτώσεις των επιδομάτων, τα οποία δίδονται. Ναι. Σε όλα συντάξεις, παντού. Άρα πρέπει να χτυπήσουμε αυτό. Γίνονται σημαντικές προσπάθειες που, αν θέλετε, να τις συζητήσουμε αναλυτικώς. Εγώ εκείνο το οποίο λέω και επιμένω είναι το εξής. Ναι. Ενισχύουμε τους ευάλωτους. Μεγαλύτερο μέρισμα. Χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία και κυρίως, θέλω να καταλήξω σε αυτό γιατί έχει μια σημασία και εξηγεί την πολιτική αυτή, διότι αυτό φαίνεται στο πορτοφόλι του πολίτη. Εάν, κύριε Τσούνο, αυτή τη στιγμή ερχόμαστε και λέμε μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ναι, που θα σήμαινε τεράστια
μείωση των δημοσιονομικών εσόδων με ό,τι αυτό σημαίνει. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Να σας πω το εξής. Εσείς είστε απολύτως σίγουρος ότι αυτή η μείωση θα έφτανε εν τέλει στον καταναλωτή? Όχι, δεν είμαι, αλλά είναι δουλειά της κυβέρνησης να φτάσει σε μένα. Μισό λεπτάκι. Το ξέρετε ότι αυτή η πολιτική είχε υπάρξει στο παρελθόν? Υπάρχει μελέτη πολύ συγκεκριμένη, την οποία μπορώ να θέσω στη διάθεσή σας, η οποία έρχεται και λέει ότι πριν από 10 χρόνια, όταν ετέθη ακριβώς η μείωση αυτή. Κύριε Υπουργέ, πού θα πάει δηλαδή? Θα πάει στα δηληστήρια, στους μεταφορείς, στους μεσάζοντες, στους βενζινοπόλες και δεν θα φτάσει σε μένα. Μπορεί να πάει στην εφοδιαστική. Να γίνουμε λίγο πρακτικοί, επειδή θέλω να ρωτήσουμε και. Έχουμε και λειτουργικά, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αυτό πότε... Εγώ έχω άφθονο χρόνο. Εσείς έχετε, να είστε καλά. Από πότε θα ισχύει και θα είναι με τη μορφή που είναι και τώρα, δηλαδή θα είναι κάρτα ή θα έχουμε οριζόντια μείωση της βενζίνης κάποια λεπτά, όπως έγινε με το πετρέλαιο? Καταρχάς, να επισημάνουμε σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια ότι το αργότερο έως την Παρασκευή ανεβαίνει η πλατφόρμα για την επιστροφή των χρημάτων, που νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική ανάσα. Έχω την αίσθηση. Νομίζω τα στατιστικά το αποδεικνύουν ότι ήδη έχει υπάρξει μια σημαντική αποκλιμάκωση σε ό,τι αφορά ήδη τους λογαριασμούς που έχουν το τελευταίο διάστημα. Σε ό,τι αφορά την βενζίνη, θα υπάρξουν ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, το πετρέλαιο δηλαδή. Θα είναι στη λογική που μόλις πριν λίγο αναφέραμε, δηλαδή θα είναι στήριξη των ευάλωτων με τον δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος υπάρχει και απευθείας στον καταναλωτή. Και θα είναι κυρίως σε μια λογική στοχευμένη. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τον προηγούμενο μήνα είδαμε 15 λεπτά οριζόντια μείωση στο πετρέλαιο. Κάτι παρόμοιο θα δούμε και στη βενζίνη, ένα και δύο. Η κάρτα, το Fuel Pass, θα είναι ενισχυμένο για τους ευάλωτους και σταθερό για όσους άλλους με βάση το εισοδηματικό κριτήριο το πρέπει να το πάρουν. Ξέρετε, επειδή δεν θέλω να υποκλέψω την πολιτική του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν θα πρόκειται για οριζόντια μείωση της τιμής των καυσίμων, θα πρόκειται για στοχευμένη άμεση στους ίδιους τους πολίτες ενίσχυση για να απορροφήσουν ένα μέρος της αύξησης. Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο ανησυχία υπάρχει, γιατί εντείνονται οι προκλήσεις. Εδώ ο Μπαξελή λέει να εντάξουμε τα ελληνικά νησιά σε περιφέρεια της Τουρκίας. Αν πιστεύετε ότι όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι ή λόγω προεκλογικής κατάστασης και στην Τουρκία θα δούμε κάποιο πιο χοντρό επεισόδιο? Εγώ δεν θέλω να μπω στα παραγωγικά αίτια της Βούλης της Τουρκίας. Ναι. Και δεν θέλω να μπω, διότι η δική μας πολιτική είναι πολιτική αρχών, δεν ετεροκαθορίζεται και δεν επηρεάζεται από ανέξοδους βερμπαλισμούς. Εμείς θα κάνουμε την πολιτική μας. Ούτε θέλω να κάνω μία εκτίμηση, μία πρόβλεψη του πώς θα αντιδράσει ο γείτονάς μας, όπως τραγουδάει και ο Iggy Pop. Δεν θα στοιχηματίσω πάνω στην απειλή του γείτονα. Iggy Pop, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, θα είναι εδώ 2 Ιουλίου. Θα πάτε, φαντάζομαι. Προφανώς, εξυπακούεται. Όπως και οι Iron Maiden έρχονται τον μέσα Ιουλίου. Επίσης, θα πάτε και εκεί. Εάν μου το επιτρέψουν οι συνθήκες, αν είναι ήσυχα τα πράγματα. Εχθές δύο το λύσαμε, μετά δεν ξέρουμε. Άρα εγώ δεν θα επιχειρήσω να κάνω ένα αναστοχασμό της Τουρκίας. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Εμείς επεξεργαζόμαστε όλα τα σενάρια. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως σενάριο από το πιο ήπιο, μια απλή ρητορική ανέξοδη η οποία ανεβάζει τους τόνους, έως μια επιθετική πράξη στο πεδίο, το οποίο να μην το έχουμε επεξεργαστεί από άκρη σε άκρη. Θέλω να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες μέσω της φιλόξενης εκπομπής σας ότι θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Και η ασφάλεια αυτή δεν έχει να κάνει με το ότι έχουμε αυτή την έπαρση απέναντι σε μια ισχυρή δύναμη όπως είναι η Τουρκία. Είναι κυρίως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, ότι έχει δημιουργηθεί μια διεθνή συμμαχία η οποία στρέφεται κατά κάθε μορφής αναθεωρητισμού. Θέλω να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι ότι υπήρξε μια ομόθυμη στάση της Δύσης απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας. Ναι, για εμάς... Δεν βλέπουμε το ίδιο για την Τουρκία. Δηλαδή, βλέπουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να ουσιαστικά, ο Ανδρουλάκης είπε χθες ότι είναι ουσιαστικά σαν πρέσβης της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αγκαλιάζει την Τουρκία, έδωσε συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και λέει βρείτε τα. Με κάθε σεβασμό θα μου επιτρέψετε ότι δεν συμφωνώ με την παρατήρησή σας, ούτε με την παρατήρηση του κ. Ανδρουλάκη. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι αυτή τη στιγμή... με την παρατήρηση του κ. Στόλτεμπεργκ. Όχι. Ο κ. Στόλτεμπεργκ προείσταται ενός διεθνούς οργανισμού στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα και η Τουρκία. Είναι γνωστή η στάση του ΝΑΤΟ να τηρεί σχετικώς ίσες αποστάσεις απέναντι στα πράγματα, όταν βεβαίως υπάρχει κλιμάκωση, αναλαμβάνει δράση. Όμως, επειδή μου είπατε ότι δεν υπάρχει ομόθυμη στάση, θέλω να σας θυμίσω το τι συνέβη κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Μακάρι κάποια στιγμή να κάνω την παρένθεση να έχουμε μια τέτοια ομοθυμία όπως επέδειξαν οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό να φτάσει και σε εμάς.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως τα γνωρίζετε, την προηγούμενη εβδομάδα στην έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας είχε την πιο αυστηρή τοποθέτηση που είχε υπάρξει ποτέ. Ουσιαστικά έκλεισε την πόρτα για όσο χρόνο υπάρχουν οι απειλές κατά της εθνικής ακεραιότητας της Ελλάδας και της Κύπρου και η μη επικοινωνική στάση. Άρα ήρεμο καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ. Εμείς επιδιώκουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, έχουμε μία ήρεμη αυτοπεποίθηση στα πράγματα, δεν θα μπούμε σε έναν διαγωνισμό ρητορικής, προετοιμαζόμαστε και αγρυπνούμε, αλλά πιστεύουμε στην ειρήνη και αυτήν θα υπηρετήσουμε. Εσείς, κλείνοντας, εσείς προετοιμάζεστε για τον επόμενο χρόνο για τις εκλογές, για κάποια περιφέρεια? Θα γίνουν του χρόνου οι εκλογές. Ναι, για του χρόνου. Έχετε χρόνο δηλαδή προετοιμασίας? Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι ταγμένος στην υπηρεσία της πατρίδας και της δουλειάς. Οπότε αυτή τη στιγμή το μόνο που σκέφτομαι είναι το πώς θα πάει καλύτερα η χώρα. Εάν έχετε καμία μεγαλύτερη ή περισσότερη πληροφορία σε σχέση με τα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Εγώ πάντως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ γίνεται μια συλλογική δουλειά και ανεξαρτήτως των πάντων, μάλιστα, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. 16 Ιουλίου, όπως μας λέει ο κ. Κολοκυθάς. Για Iron Maiden. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, είναι γνωστό. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ρόμινιες. Να είστε καλά, κύριε Ρόμινιες. Σας ευχαριστούμε. Ήταν μεγάλη μου χαρά.